Μετά το κλείσιμο των Ιταλικών λιμανιών και την αποτυχία της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία στα επωνομαζόμενα Νότια Σύνορα έχει γίνει η βασική πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Σχεδόν ένα μήνα μετά την άφιξη του Ακουάριου στη Βαλένθια, η εκρηκτική άνοδος της ακροδεξιάς έκανε αυτόματα τη μετανάστευση κεντρικό ζήτημα στην προεκλογική περίοδο της Ισπανίας. Τα βήματα της Μιράλ είναι μικρά. Δεν είναι ακόμα σταθερά. Ωστόσο, η ίδια αντιλαμβάνεται ότι είναι ασφαλής εδώ. Πιθανότατα, εξαιτίας του τρόπου που άνοιξαν τον δρόμο η μητέρα και ο πατέρας της, με βασικό του σκοπό να της δώσουν την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Ο Άλη και η Μίριαμ κατάφεραν να ξεφύγουν από τον πόλεμο της Λιβύης πριν ένα χρόνο. Διακινδύνευσαν τα πάντα για να διασχίσουν τα νερά της Μεσογείου, καθώς ακόμα και η φουρτουνιασμένη θάλασσα ήταν πιο ασφαλής από την ζωή που άφηναν πίσω τους. Πέρσι τον Ιούνιο έφτασαν στην Βαλένθια με το Aquarius, το πλοίο που έγινε σύμβολο της μεταναστευτικής κρίσης και ταρακούνησε την Ευρώπη στον πυρήνα της. Στην Ισπανία αυτή η κρίση επηρέασε και το πολιτικό τοπίο. Μέχρι τότε η μετανάστευση δεν ήταν καυτό θέμα εδώ. Στις καλές εποχές που υπήρχαν αρκετά χρήματα, οι μετανάστες δεν ήταν πρόβλημα. Είμαι αρνητική στο ζήτημα της μετανάστευσης. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Με την εμφάνιση του Vox ξεκίνησε η συζήτηση για αυστηροποίηση των αφίξεων μεταναστών. Για τους εθελοντές που προσφέρουν χείρα βοηθείας στους μετανάστες, δίνοντας τους νεοαφιχθέντες τα εργαλεία που χρειάζονται για τη νέα τους ζωή, αυτό δεν είναι απλά κάτι που αισθάνονται ως υποχρέωσή τους, αλλά και μια ξεχωριστή εμπειρία. Είναι ήδη εδώ, πρέπει λοιπόν να τους βοηθήσουμε να ενσωματωθούν και νομίζω ότι η πολιτική είναι εκείνη που πρέπει να μας οδηγήσει σε αυτό το μονοπάτι. Μου κάνει εντύπωση αυτή η δύναμή τους, η ικανότητά τους να λένε «θα ξεκινήσω μια νέα ζωή». Μόλις έφτασα, αλλά θα μάθω ισπανικά και σιγά σιγά θα χτίσω το μέλλον που θέλω. Μαθαίνουμε πολλά από αυτούς. Ο Άλη, μέχρι πριν μερικούς μήνες, δεν ήξερε λέξεις στα ισπανικά. Πλέον μπορεί να συνεννοηθεί. Ναι, ευχαριστώ το Θεό. Για αυτή τη δεύτερη ζωή. Για το μέλλον εδώ στην Ισπανία. Πιστεύω ότι το μέλλον εδώ θα είναι καλύτερο. Το μέλλον τόσο το δικό μου όσο και της οικογένειάς μου. Κυρίως το μέλλον της κόρης του, της Μιράλ. Η ίδια το πιθανότερο είναι ότι δεν θα θυμάται τα όσα χρειάστηκε να περάσουν οι γονείς της. Ωστόσο, σε αυτά τα πρώτα της βήματα στη νέα αυτή χώρα, βρίσκεται σε καλά χέρια.